Καλησπέρα σας και στον θεραπεύτη. Ερώτηση για τα θανατηφόρα. Υπάρχουν ευθύνες και σε ποιους? Οι ευθύνες σίγουρα βαρύνουν τη διοίκηση, γιατί δεν μπορεί να έχουμε τις συνθήκες όπως έγινε το ατύχημα. Που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, σίγουρα δεν είναι καλύτερες και τις περιγράφουμε κιόλας και στο κείμενο της ερώτησης. Όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κυρίως, η απαξίωση που γίνεται, οι μόνοι που παλεύουν είναι οι εργαζόμενοι, με λίγο και με δέντια, και βλέπουμε ότι η διοίκηση δεν κάνει τίποτα από το τελευταίο χρονικό διάστημα, μόνο να παίζει για θέσεις εργασίας και τίποτα άλλο. Αυτό είναι λοιπόν που τους ενδιαφέρει και τους ενδιαφέρει το τι θα γίνει με το εργοστάσιο. Και ξαναλέω πάλι, οι μόνοι που παλεύουν είναι οι εργαζόμενοι που είναι τέτοιοι που αγαπάνε το εργοστάσιο και μου δεν στη ζωή τους. Κύριε Σταθά, προφανώς η ερώτηση για το τελευταίο περιστατικό εμπεριέχει και όλα τα προηγούμενα, έτσι? Βεβαίως, βεβαίως, γιατί τελευταία δεν μπορούμε να συγχνάμε και στο παρελθόν και θα ξαναδέχουμε πάλι για τα 500 εκατομμύρια τα οποία χάθηκαν πριν κάποια χρόνια, εντός εισαγωγικών χάθηκαν, με την αντιστάθμιση όπου βρέθηκε ως αποτέλεσμα και χαμένη. Όλα αυτά λοιπόν, αυτή τη χρονική περίοδο που έχουμε ξαναβάλει στην επιφάνεια, αλλά το βασικό τραπέζι είναι δεν μπορούμε να κρίνουμε άλλα θύματα λόγω τη κακοδιοίκηση στη βαριά μηχανία. Να πάμε λίγο στην ουσία όμως, κύριε Σταθά. Η διοίκηση της ΛΑΡΚΟ από την πλευρά της κυβέρνησης πότε αλλάζει? Είναι θέμα της κυβέρνησης που θα αλλάξει. Αυτό δεν το γνωρίζω και δεν θέλω να είναι θέμα καθαρά της κυβέρνησης. Εμένα δεν είμαι βουλευτής, εγώ ας πούμε κοινοβουλευτικό έλεγχο, δεν είναι εκτελεστική εξουσία. Αυτό δεν είναι της κυβέρνησης που αλλάξει. Σίγουρα όμως και μετά τα τελευταία γεγονότα, το μόνο σίγουρο είναι ότι αλλάξει η διοίκηση. Ότι πρέπει και πρέπει, αν δεν κάνω λάθος, να επισπευστεί αυτή η διαδικασία. Δεν είναι το θέμα, πρέπει να βρεθεί μια διαφορετική κατεύθυνση προς την εταιρεία. Πρέπει να προστατεύσουμε την εταιρεία, να μην ιδιωτικοποιηθεί αυτό που θέλει να κάνουν στο παρελθόν και να βρεθεί να γίνει επενδύσεις στην εταιρεία τόσο για το περιβάλλον που σήμερα χρειάζεται χρήματα, αλλά και κυρίως να γίνει και επενδύσεις και στην παραγωγική διαδικασία για να μπορέσουμε να διασφαλιστούμε θέσεις εργασίας, για να μπορέσουμε να δουλεύουμε και με ασφάλεια εργαζόμενοι, γιατί αυτή τη στιγμή τελευταία τρία χρόνια έχουμε θρυνήσει αρκετά, έχουμε θύματα στη Λάρνακα. Γι' αυτό δεν πάμε τώρα και μετά να είναι τυχαίο. Κύριε Σταθά, πριν σας αποδεσμεύσουμε, ερώτηση για τα διόδια. Έγινε και μια πανελλαδική κινητοποίηση την Κυριακή. Έχουν ακουστεί και οι δεσμεύσεις. Ασκούμε πάρα πολύ μεγάλη πίεση κυβέρνηση για τα διόδια. Κατάργηση ή περιορισμό? Κατάργηση ή αναθεώρηση? Η προσωπική μου θέση είναι διαφορετική από αυτή που είναι τη κυβέρνηση. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πρέπει τουλάχιστον μια αναθεώρηση. Δεν μπορεί να υπάρχουν τα διόδια όπως έχουν αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται θα κατευθεί και τροπολογία και φυσικά θα πιέσουμε για να καταργηθούν και οι διατάξεις που υπάρχουν ήδη περαφέρω στον ΚΟΚ και ήδη αυτά τα οποία θέλω να περάσουν, να κλείσουν τα παράδειγμα ώστε να μην χρησιμοποιούνται δεκάλοι παράδειγμα χωρίς να έχουν φτιαχτεί, όπως είναι πέρα στην περιοχή της Διωτίας, στο ύψος του 90. Λοιπόν, πρέπει σίγουρα να γίνει αυτό που είπε ο Υπουργός, πρέπει να γίνει άμεσα πρέπει να γίνει, γιατί είναι οικονομική κρίση. Σύνολα τα βρεβεία που υπάρχουν λειτουργούν ενάντια στην ανάπτυξη γραμμή και αντί να είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης, είναι ένα εργαλείο το οποίο ενάντια στα συμφέροντα της κοινωνίας και της οικονομίας αυτή τη στιγμή. Και ούτε καν και αυτούς οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν, ούτε αυτούς εξυπηρετεί, αν το σκεφτεί κανείς. Δηλαδή, ότι δεν χρησιμοποιούν την εθνική ΕΒΕ, χρησιμοποιούν την επαρχιακή ΕΒΕ πια και οι μεγάλες ιταλικές που επιβαρύνουν και έχουμε και πέρα ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε άλλα σωρά ατυχήματα, κυρίως εδώ στην Δημοτήρα, που και φανατηφόρα έχουμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει. Άρα για να το ανακεφαλαιώσουμε, κύριε Σταθά, γιατί υπάρχουν οι πολιτικές, όπως είπατε, και οι προσωπικές απόψεις. Και δεν είναι μόνο η δική σας προσωπική άποψη, έχουν εκφραστεί και άλλοι συνάδελφοί σας. Οι προσωπικές μου απόψεις συνεργούνται πάρα πολύ καλά το παρελθόν. Αλλά από τη στιγμή όμως έμαθα να σέβομαι τις απόψεις της πλειοψηφίας. Υπάρχουν εδώ υπάρχει η απόφαση κύριου του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πρέπει να γίνει αναθεώρηση και μείωση των διοδίων. Αυτά που είπε που ανακοίνωσε ο κύριος Σταθάκης είναι και αποφάσεις οι οποίες έχει πάρει σε λάρα, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνουν άμεσα. Και όπως είχαν επιβάλει οι προηγούμενες πολιτικές, οι οποίες
πάμε τι άξιε δουλεύουν. Και όλα αυτά τα που έχουν γίνει, πρέπει άμεσα λοιπόν να κάτσει το τραπέζι με του μεγαλοεργολάβου που έχουν αυτή τη στιγμή πάρει στην ουσία την Εθνική Οδό και να αλλάξουν όλα αυτά τα οποία έχουμε και να κάνουμε αυτά που έχουμε πει. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε και πρέπει να το κάνει άμεσα η κυβέρνηση αυτό. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, κύριε Σταθά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν.